Πραγματικά. Δεν ξέρω. Τι να κάνω, φίλε τηλεθεατή. Να κλάψω. Να γελάσω. Ξέρεις, είναι αυτές οι στιγμές που, ρε παιδί μου, πώς λένε, κλαίω από χαρά ή από εδώ, από εκεί, ή γελάω από τα νεύρα μου. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτές οι στιγμές που δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τελικά με κάποια πράγματα και κάποιους ανθρώπους και κάποιες καταστάσεις. Θα μου πεις τώρα, Αλέξανδε, πώς σου ήρθε όλο αυτό, βρε παιδί μου, μετά τους τίτλους. Είδα ένα όνομα μέσα στους τίτλους και επειδή εδώ το σχολιάσαμε τους συνεργάτες μου, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή δεν ήξερα ποια αντίδραση να έχω. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι αληθινός παρουσιαστής. Ό,τι αισθάνεσαι να το λες και ό,τι σου έρχεται να το κάνεις. Θα μου πεις, και ό,τι δηλαδή σου έρχεται πρέπει. Ναι, γιατί αυτή είναι η σχέση που έχουμε εμείς τα τελευταία 21 χρόνια. Ότι εγώ θέλω να σας μιλάω κοιτώντας στα μάτια όλους τους τηλεθεατές και εσείς θέλετε να ακούτε αυτά που αισθάνομαι, γιατί και εγώ λαμβάνω κάθε φορά το τι αισθάνεστε και το τι θέλετε να μου πείτε. Όλο αυτό λοιπόν, τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα, νιώθουμε άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο, που έλεγε και ο Βασίλης Καράς, Γιώργο Γκόλια και Άντα Λεούση, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά με εσάς τους δυο, είμαι Άντα Λεούση και Γιώργο Γκόλια, όπως και να το πάρεις. Ωραίο αυτό το κομμάτι του Καρά, το άκουγα τώρα το πρωί. Το τι αισθάνεται και ένα άλλο άκουσα που έλεγε το πια με καταράστηκε, λέει. το είχα ακούσει και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδάκια μου? Είμαστε ωραία, είμαστε καλά. Ναι, η εβδομάδα πώς σας μπήκε? Καλά. Καλά μπήκε, να δούμε πώς θα βγει. Αυτό είναι το θέμα όλων. Καλά μπαίνουν. Το θέμα είναι ότι όλα καλά ξεκινάνε. Πώς συνεχίζουν είναι το θέμα, εκεί είναι το πρόβλημά μας μετά. Πάντως είναι μια καλή εβδομάδα αυτή. Είναι καλή εβδομάδα. Γιατί έγινε και η έκλειψη. Τι είχαμε χτες, όχι, μπήκε στις 19, είχαμε μια... Πανσέλινο. Την Πανσέλινο. Στο Σκορπιό. Μάλιστα. Άρα μετά την Πανσέλινο ηρεμούν τα πράγματα λίγο. Εντάξει. Είναι αυτό που λέμε διάρκει. Γιατί πολύ σεληνιάστηκαν. Πολύ σεληνιάστηκαν, είναι και ο Σκορπιός που είναι και το ζώδιο σκοτεινού κομμάτιου λίγο, οπότε φέρνει λίγο συναισθήματα περίεργα. Μάλιστα. Θα μας τα πεις βέβαια στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τρεις μέρες κατά η διάρκεια της Πανσελήνη, να ξέρεις. Τρεις μέρες μετά εννοείς οι επιρροές. Από την πρώτη μέρα δηλαδή, από 19 χθες. Σήμερα και αύριο. Και αύριο, δηλαδή από την Τετάρτη να ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Ναι, αύριο παράλληλα γίνεται και μπαίνει και ο Ερμής πάνω στους Δήμους, που είναι πολύ καλό γιατί ευνοείται η επικοινωνία. Είναι ο κυβερνήτης τους. Ωραία. Οπότε αρχίζει λίγο και. Αλλάζει ανοίγει λίγο το σκηνικό. Άντε όμως να ανοίξει, γιατί πολύ κλειστό είναι. Έχει ανοίξει ο καιρός, έχουν ανοίξει τα πάντα. Αυτό παραμένει κλειστό. Λοιπόν, τι άλλο, τι κάνετε, για πέστε μου γενικότερα. Εσύ, πες μας, κάνα νέα. Εγώ τι να σου πω, δεν έχω νέα. Όλα καλά, όλα, δεν μπορεί να μην έχεις νέα. Όλα ήρεμα. Όχι, γιατί πρέπει να έχω νέα, δεν το καταλαβαίνω. Γελάς, κλαις. Ναι, όλα μαζί. Μα αυτό είναι, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε ότι πας σε ένα γάμο και βάζεις τα κλάματα και πας σε μια κηδεία και μετά γελάς. Δεν το, αυτό δεν σωστό, το έχετε συναντήσει. Γάμος χωρίς κλάμα και κηδεία χωρίς γέλιο. Ναι, γέλιο δεν γίνεται. Είναι αυτά. Αυτό πιστεύω ότι είναι η αντίδραση πολλές φορές των πραγμάτων εκεί που δεν τα περιμένεις, που σε πιάνει κάτι. Που θυμήθηκα μάλιστα στο ξεκίνημα της εκπομπής την Αλίκη σε μια ταινία, δεν θυμάμαι, που έκλαιγε, ήταν μια έντονη εικόνα, δεν θυμάμαι σε ταινία που έλεγε, έκλαιγε και έλεγε δεν κλαίω, γελάω, το θυμάστε. Το λαμπρό αστέρι. Ναι, μπράβο, αλλά κάτι είχε γίνει. Όχι, είχε ο Παπαμιχαήλ, τον είχαν καταρακώσει με τις κριτικές κλπ. Την είχαν βγάλει αυτήν πάνω στην επιφάνεια και τη ζητήσανε να κάνει μία τέλος πάντων συνεργασία με κάποιον άλλο ηθοποιό. Και ξεκινάει να κάνει το δικό της show, το δικό της act και στην πορεία εκεί πέρα δεν άντεξε, βγάζει την περούκα, άρχισε να κλαίει, άρχισε να τέτοιο. Εντάξει, οκ, okay, τώρα τα τη ζητήσανε. Ναι, και έκανε αυτό το ύφος το. Το λαμπρό αστέρι είναι νομίζω. Για να πώς το έκανε. Την έναρξη της εκπομπής μου βγήκε λίγο κάτι από αυτό. Η αγάπη μας ήταν. Ναι, ναι. Η αγάπη μας, όχι το λαμπρό αστέρι. Η αγάπη μας. Ναι, έχεις δίκιο. Η αγάπη με τον Παπαμιχάλη δεν ήταν. Που ήταν ταξιθέτρια. Που ήταν ταξιθέτρια. Α, νόμιζα ότι ήταν το πιο λαμπρό αστέρι, αλλά είναι άλλο. Το πιο λαμπρό αστέρι είναι με το Λούνα Πάρκ από εκεί. Όχι, το πιο λαμπρό αστέρι είναι που γράφει αυτό στους στίχους για εκείνη, αλλά δεν ξέρει όμως ότι τα γράφει αυτός. Και θέλει να τον δει από κοντά και αυτός αρνείται και μετά. Εννοείται, παιδιά, αφού ήταν το τηλεοπτικό και στη ζωή ζευγάρι έντονου
έντονης αγάπης κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με Γιώργο Γκόλια αποκλειστικά, που έχει να μιλήσει για ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, από το οποίο βέβαια εμείς ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει στον κόσμο είναι το Mamma Mia. Το Mamma Mia. Και βεβαίως όμως είναι πολλές οι επιτυχίες και μεγάλες. Απλά έχουμε συνδέσει κάποια συγκροτήματα, κάποιους καλλιτέχνες με ένα-δύο κομμάτια, ενώ τώρα που θα κάνουμε την κουβέντα θα δεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που λες και αυτό το λένε και εκείνο το λένε. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και να είναι νεότερα παιδιά που δεν ξέρουν του Άμπα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκαν το. Μιλάμε για Άμπα, βέβαια, να το ξαναπούμε. Έχουμε παρουσιάσει το Mamma Mia εδώ πέρα, σε παλιότερη εκπομπή, στα πλαίσια όταν παρουσιάζαμε τα soundtrack μεγάλων musical ταινιών κλπ. Οπότε οι Άμπα στην ουσία έχουν πλαισιώσει την ταινία, γιατί η ταινία νομίζω ότι στηρίχθηκε είναι βασισμένη στα τραγούδια των Άμπα και φτιάξαν ένα ρομαντικό story, ρομαντική κομεντή γύρω από αυτά. Το οποίο έχει γυριστεί και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 1. Και ναι, νομίζω σε κάποιο κάπου αλλού. Στην Ελλάδα δεν ήταν. Στη Σκιάθο, Σκόπελο, κάπου εκεί πέρα. Mm-hmm. Σκόπελο, νομίζω. Που εκτινάχθηκε από τότε που ήρθαν οι. Ήρθε νομίζω η Meryl Streep, δεν ήταν εκείνη που έκανε τη μαμά, ναι, η Meryl Streep και όλο το cast τέλος πάντων και μετά νομίζω το δεύτερο γυρίστηκε στην Κροατία, υποτίθεται ότι είναι στην Ελλάδα αλλά γυρίστηκε στην Κροατία, κάτι τέτοιο είχα μάθει γιατί ήταν πανάκριβα η Ελλάδα. Και επίσης το ελληνικό κράτος δεν τους έδινε τα κίνητρα για να. Δηλαδή είναι απίστευτο. Κανένα ελαφρυντικό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή φορολογικά ήταν καλύτερα να κάνεις στο διάστημα ταινία παρά στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, παρένθεση. Άμπα λοιπόν δημιουργούνται το 1972. Το εντυπωσιακό με αυτό το συγκρότημα είναι ότι έχουν πολύ λίγου στη δισκογραφία τους, γιατί μιλάμε για δίσκους, έχουν λίγους. 9-10 νομίζω θα το είναι από το 73 μέχρι το 81, δηλαδή από ιδρύσεως από το 1972 μέχρι το 82 βαριά και μετά άκρα του τάφου σιωπή. Το ABBA είναι ABBA, αλλά σημαίνει κάτι. Είναι ακρονίμιο και είναι τα αρχικά των μελών. Τα μέλη είναι δύο οι κοπέλες και δύο οι άντρες. Το α είναι Agnetha Faltskog. Mm-hmm. B, Björn Ulvaeus. B, το δεύτερο B γιατί είναι με double B, Benny Anderson. Και το τελευταίο α είναι η Annie Frieda Lingstang. Άρα πήρανε τα αρχικά και δημιουργήσανε το ABBA. Πολύ ωραίο. Είναι ακρονίμιο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι συμμετρικό. Α, Β, Β, Α. Και μάλιστα νομίζω ότι το ένα B είναι αντεστραμμένο. Δηλαδή δεν είναι το B, το κλασικό είναι βλέπει το κοιτάει ένα το πλάτη. Ένα το άλλο. Μπράβο, ακριβώς. Πλάτη δηλαδή. Έχουνε, πού τους ξέρουμε εκτός το Mamma Mia πιο παλιά, γιατί το 1974 πήρανε μέρος στην Eurovision. Και κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας και ήταν η πρώτη φορά που ένα μη αγγλόφωνο συγκρότημα πηγαίνει στη Eurovision με αγγλικό στίχο, δηλαδή δεν ήταν, γιατί αν θυμάστε παλιότερα η Eurovision ήταν ο καθένας στη γλώσσα του, ναι, με δικαίωμα να τραγουδήσεις και σε διαφορετική γλώσσα. Και ήταν η πρώτη συμμετοχή της Σουηδίας, η οποία την εκτείναξε σαν μουσική βιομηχανία και σαν χώρα, μετά του Σάμπα, έτσι είναι συγκρότημα σταθμός. Πηγαίνουν εκεί πέρα λοιπόν με αγγλικό στίχο και κερδίζουν το πρώτο βραβείο. Και είναι το πρώτο συγκρότημα το οποίο είναι εκτός αγγλόφωνης χώρας, δηλαδή να πεις Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, σε καθαρά αγγλόφωνη χώρα, η οποία έχει την πιο εμπορική πορεία, θεωρείται το πιο εμπορικό συγκρότημα όλων των εποχών. Και όλο αυτό με μια δισκογραφία μικρή, 9 δίσκοι στην ουσία, σε μια δεκαετία, 9 δίσκοι, και από τη Σουηδία, έτσι, από μια χώρα η οποία μέχρι τότε νομίζω ότι. Πώς λέγονταν το κομμάτι αυτό? Το Waterloo. Θα το ακούσουμε. Αυτό είχε γίνει και διασκευή στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν. Ναι, νομίζω ότι λόγω του ότι η Βανδύ ανέβασε το Mamma Mia, νομίζω ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια. Ναι, κάτι, είναι κάτι μου έρχεται τώρα. Θα το ακούσεις σε λιγάκι, γιατί θα έχω επιλέξει. Έχω επιλέξει και κάνουμε ένα compilation, ένα mix με τα καλύτερα 15 τραγούδια. Είναι ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο περίπου. Οπότε θα τα ακούσουμε και εκεί πέρα. Τώρα, ήταν αυτό που λέμε, πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε λίγο τη δισκογραφία, είναι μικρή. Ξεκινάνε το 73 με το Ring Ring,
Το 1974 βάζουν το δίσκο Waterloo με το ομώνυμο, γιατί πήγανε στη Eurovision, όπου ήταν η δεύτερη συμμετοχή τους στη Eurovision. Την πρώτη φορά, νομίζω, με το Ring Ring είχαν απορριφθεί. Δεν είχαν μπει καν το στην... Ακριβώς, και πήγανε με τη δεύτερη, με τη δεύτερη χρονιά. Το 1975 με το δίσκο ABBA, το 1976 το Arrival με πασίγνωστα τραγούδια, δηλαδή θα τα ακούσετε σε λιγάκι, είναι πασίγνωστα. The Album το 1977, το Voulez-vous. Voulez-vous, Χωσέ, δικό τους είναι και αυτό. Θα το ακούσεις. Voulez-vous. Α, όχι το Voulez-vous, Χωσέ, βέβαια. Όχι, ρε, εντάξει. Γιατί δεν καταλαβαίνω, ρε Γιάννη, γιατί... Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, Voulez-vous, Χωσέ, avec moi, c'est soi. Τίποτα. Πιάσε μου τον πιστολάκι, θέλω να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Θέλετε να πιάσετε τον πιστολάκι μου, γιατί θέλω να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Ναι. Ακριβώς αυτό, τι να σου πω. Τι σημαίνει. Βουλεύω. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, πολύ γνωστό. Σημαίνει. Μετά το Gracias por la Música, το οποίο είναι... Σπανικό, thank you for the music. Ναι, είναι το Thank you for the music στην ουσία, το 80. Το Super Trooper το 80 επίσης, το ίδιο. Super Trooper, και αυτό είναι πολύ γνωστό. Και το The Visitors το τελευταίο το 1981. 9 δίσκοι όλοι και όλοι. Έχουν κάνει, νομίζω ότι έχουν πουλήσει 140 εκατομμύρια. Πρόσεχε. Περίπου γύρω στα 500 εκατομμύρια παγκόσμια. Θεωρείται το πιο εμπορικό συγκρότημα όλων των εποχών, έτσι. Και μάλιστα με μια τόσο πολύ μικρή πορεία, έτσι. Γιατί μια δεκαετία κάνανε την αρχή και τελειώσανε μετά από 9-10 χρόνια με ένα το δίσκο, το The Visitors. Καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, είναι άθλος, έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει πάρα πολύ, κάνανε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, σιγά-σιγά. Στην αρχή... Δεν ήταν sold out. Ήτανε, μπορώ να σου πω, χρειάστηκε να ακυρώνουν και συναυλίες. Δηλαδή, νομίζω στην Ελβετία, η μοναδική συναυλία η οποία είχαν διοργανώσει στην αρχή, δηλαδή τη δεκαετία του 70, χρειάστηκε να την ακυρώσουν. Όπως και άλλες συναυλίες σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ήταν τόσο. Από κάποια στιγμή και ύστερα όμως έγινε η εκτείναξη. Ναι, παιδιά, ήταν και η αρχή, οτιδήποτε... εδώ που τα λέμε. Ακριβώς, ήταν και η αρχή. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειώσουμε, αξίζει να πούμε, το οποίο δεν είναι και ευρέως γνωστό, είναι ότι ήταν τελειομανείς. Είχαν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πρώτα απ' όλα τα μέλη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, τα μέλη δεν ήταν όλοι, κάνανε φωνητικά όλοι, τους θυμόμαστε, και θα τους δούμε και σε φωτογραφία, τους δύο άντρες και τις δύο γυναίκες, τους θυμόμαστε όλοι να τραγουδάνε. Κάποιοι παίζανε και κιθάρα και κάποιοι παίζανε και κρουστά και τέτοιο. Δηλαδή, εκτός από το να είναι lead singer και back vocals, παίζανε και όργανα. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι τελειομανία. Δηλαδή, τι, ότι μπαίνανε στο στούντιο και δεν κάνανε την ηχογράφηση έτσι όπως την ξέρουμε. Απ' έξω το κοντρόλ, η μουσική, να δοκιμάζει, να μπαίνει η φωνή κλπ. Πηγαίνανε, φτιάχνανε πρώτα, βάζανε κιθάρα, το bass line, το μπάσο, την κιθάρα, τα βασικά, δηλαδή, το βασικό κομμάτι της μουσικής. Μετά μπαίνανε μέσα, βάζανε τα συμπληρωματικά και ερχόντουσαν στο τέλος και μάλιστα με διαφορετική σειρά και ζευγάρια και ανά δύο, αλλά και διαφορετική σειρά και βάζανε τις φωνές, βάζανε λοιπόν βάζανε τους στίχους. Και στην πορεία, δηλαδή φτιάχνανε το κομμάτι σαν ένα κέντημα, θεωρείται, από τα αρτιότερα, μα τι είναι αυτά, θεωρείται από τα αρτιότερα παιδάκι, από τα κομμάτια που έχουν φτιαχτεί με την πιο άρτια τεχνική, το οποίο είναι κέντημα, κομμάτι-κομμάτι μέσα στο στούντιο, και γι' αυτό το λόγο κιόλας η στίχη, η μουσική, το πώς πηγαίνει, οι μεταβάσεις από το ITMI, από το ένα κομμάτι, από τη μία περιοχή στην άλλη, και όλο αυτό, το δέσιμο των οργάνων που είναι μέσα στα κομμάτια είναι πραγματικά υπέροχο, είναι πραγματικά εκπληκτικό και είναι και διαχρονικό. Δηλαδή ξέρουμε ότι σήμερα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες τα έχουν κάνει remix, τα έχουν τραγουδήσει, μέσα στα κλαμπ παίζουν με διάφορες επανεκτελέσεις και πειραγμένα και αυθεντικά. Δεν υπάρχει πάρτι, ας το πούμε και αυτό, που να μην παίζουν ABBA. Τι θυμάσαι, ABBA, Bonnie M, τα κλασικά. Το έχουμε κάνει τον Bonnie M. Όχι. Όχι. Να το κάνουμε και αυτό. Όχι, δεν το έχουμε κάνει και είναι μια καλή ιδέα.
Και βέβαια, Στοκχόλμη η βάση τους βέβαια, το 1972, έχουν κάνει παγκόσμιες πετυχημένες συναυλίες, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, τα τελευταία νέα είναι ότι στην ουσία κάνουν καινούργια τραγούδια, τα οποία μάλιστα τη χρονιά που μιλάμε, τώρα το 2019, θα βγει. Θα βγουν καινούργια κομμάτια τους. Έχουν κάνει μια επανένωση, δεν ξέρω τώρα αν είναι σαν άμπα ή απλά το συγκρότημα μαζεύτηκε, σου λέει να κάνουμε κάποια προσπάθεια, να κάνουμε κάποια καινούργια τραγούδια. Βγάζουν όμως καινούργια τραγούδια το 2019. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Και μετά από τόσα χρόνια, Μετά από τόσα χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι αξιοπρεπές συγκρότημα. Δεν είχε τίποτα περίεργα, σκάνδαλα, ιστορίες. Το και μάλιστα είναι και πάρα πολύ τυπική με τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να έχουν μουσικά κλπ. Κάποια στιγμή ένα πολιτικό κόμμα χρησιμοποίησε το Μάμα Μία για να πλαισιώσει την καμπάνια. Και τους απείλησαν κατευθείαν με εξώδικο ότι θα φάνε μήνυση. Ότι θα πρέπει, η ΑΜΠΑ δεν είναι πολιτικό συγκρότημα, δεν θέλουν να συνδεθούν με καμία πολιτική. Πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά αυτό δεν το είδα πολύ... και κακό, πολύ καλά έκανα. Ναι, δεν βγήκανε όμως. Όχι, εγώ αυτό, αυτό λέω. Αντί να βγούνε και να ζητήσουν λεφτά και δικαιώματα, ότι κάτσε εδώ πέρα αυτό, για ποιο, έλα λεφτά. Προτίμησαν και είπανε ότι όχι, κατεβάστε το, δεν θέλουμε να συνδεθούμε με καμία, με κανένα κόμμα. Και τελείωσε. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Θέλετε τώρα... να μας δώσετε να ακούμε έτσι λίγο ABBA, γιατί θέλουμε να θυμηθούμε και μεγάλες επιτυχίες και έχουμε και να πούμε και πάρα πολλά. Και βέβαια έγιναν γνωστοί, γνωστοί στις πιο νέες γενιές με το Μάμα Μία, έτσι. Το Μάμα Μία, το γνωστό. Αυτή είναι η φωτογραφία τους πώς ήταν. Και εδώ ξεκινάμε τα κομμάτια. Θεού θέλοντος. Και έχω επιλέξει μάλιστα, είδατε τη φωτογραφία των τεσσάρων μελών στην αρχή. Στο τέλος θα τους δείτε και πώς είναι. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Τι εννοείς, πώς είναι σήμερα? Ναι, πώς είναι σήμερα. Είναι όλοι μεγάλοι άνθρωποι, κάποια ηλικία. Αλλά είναι πολύ γλυκύτατη. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο πρόσωπο, σαν αντικατοπτρισμό κλπ. Και μάλιστα, επειδή από τη στιγμή που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, τους ζητήθηκε να κάνουν βίντεο κλιπ. Ήταν από τους πρώτους που δημιούργησαν τα βίντεο κλιπ. Για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν περιοχές στις οποίες δεν μπορούσαν να πάνε να δώσουν συναυλίες. Ωραιότατα τραγούδια. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όλα είναι πάρα πολύ γνωστά, όπως τα ακούω. Ναι. Καλά, εντάξει. Είναι. Ακούσαμε το Gimme Gimme, One of Us. Α, και αυτό είναι πολύ γνωστό. Το Mamma Mia το 75, έτσι. Το 1975 από το δίσκο ABBA. Τάντα. Πριν ακούσαμε το Gimme, One of Us, το The Name of Game. Τάντα. Έλα, μην είμαστε και χάρη. Αυτό είναι... ναι, όντως. Το Super Trooper. Για να τα ακούσω. Να προσπαθήσω. Το 1980, από τον ομώνυμο δίσκο, το Super Trooper. Super. Το επόμενο είναι αυτό που μου αρέσει. Εσένα. Το θα το ακούσω με μεγάλη προσοχή. Α, ποιος είναι αυτός, ο ABBA? Ναι, ο είναι το συγκρότημα, είναι. Τώρα τι μου θύμισα. Αυτό είναι το Ado. I do, I do, I do, I do. Το Τσικικίτα το 1979 από το Βουλεβού. Από το δίσκο Βουλεβού. Εμένα αυτό το συγκρότημα μου κάνει λίγο σαν τους δικούς μας τότε, Olympians και τέτοια, δηλαδή... Συγγνώμη, αλλά αυτοί αντέγραψαν τους... Ναι! Αυτοί, όλα αυτά που λες Olympians, όλοι με Πασχάλ και λοιπά, στην ουσία τι κάνανε, έχουν αντιγράψει τους ABBA. Το Knowing Me, Knowing You, το 1976 από το δίσκο Arrival. Ιδιαίτερο μουσικό
Σουηδική pop, η οποία έγινε. Ναι, δεν η είναι. Η οποία έγινε, συνδέθηκε με τη δεκαετία του 80, δηλαδή με την disco, pop. Το. Money. Money. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπαρμπαρέλα. Γενικά τα περισσότερα από ό,τι βλέπω το 76 βγήκαν. Μπαρμπαρέλα και μπουμπούμ. Μπουμπούμ, βίντεο δίσκο. Πω Παναγία μου, τα λέτε. Εντάξει, οκ. Γιατί εμένα καλή, γιατί με πήγανε σαν μωρό. Εμένα μου τα δείχνει φωτογραφίες. Αποκριάτικες εκδηλώσεις. Ξέρει. Και αυτό γνωστό. Το Take a Chance on Me το 77. Από εδώ το... έχετε λίγο σε κάτι πιο μοντέρνο. Take a Chance on Me. Από το δίσκο The Album. Όλα αυτά είναι στο... Τι ηλικία να έχουνε τώρα? Εντάξει, 70ρίδες δεν θα είναι. Θα είναι. Είναι 70ρίδες, ναι. Βέβαια, γιατί... κάτσε ρε, το 72 κάνανε το συγκρότημα και πρέπει να ήταν ήδη... 20ρίδες δεν θα ήταν, 20-something. 25. Λοιπόν. 25. Και αυτό το κομμάτι τώρα που ακούμε πολύ ωραίο είναι. The winner takes it all. The γνωστό winner πολύ. Takes it all. Το 1980 από το Super Trooper επίσης. Ναι. Είναι εκπληκτικό, είναι... Απλά ξέρεις τι, αυτά τα κομμάτια δηλαδή, ναι. Ρε παιδί μου, θέλουν και τη συγκεκριμένη ένταση για να το ακούσεις, ναι, καλά. Ναι, ναι, όντως θέλουν και σου βγάζουν αυτό τη... το... Κοίταξε, και τη συναισθηματική ένταση. Ναι, έτσι, βέβαια. Εκτός δηλαδή τη φυσική και ένταση. Φυσική. Θέλουμε και τη συναισθηματική. Θέλουμε και είναι έτσι τα κομμάτια, καταλαβαίνεις. Να ξέρεις, αυτοί έχουν κάνει και πριν πολλές πρόβες. Για να ακούγονται, έτσι, μπράβο, δεν είναι ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ό,τι ας πούμε, κατάλαβες. Όχι, δηλαδή είναι, μα γι' αυτό είναι και επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραίο και καταπληκτικό. Είναι και τα μέσα τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι και για εκείνη την εποχή πολύ σύγχρονα και, τα... και έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Και σου είπα και πώς κάνανε και τη σύνθεση, έτσι, ενός κομματιού, πραγματικά. Τι κάνετε! βάλει γιατί μετά θα βάλουμε σε σένα. Ακριβώς, όλοι μαζί. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα, μα πάρα πολύ. Waterloo. Waterloo. Waterloo μου θυμίζει και είναι Waterloo το 1974 στο Brighton. Κερδίσαμε το διαγωνισμό. Waterloo. Και είναι... το τελευταίο, Θεού και φίλοι που θέλοντος, να ακούσουμε το Dancing Για βάλε Queen, πάλι λίγο. Το 1976. Είναι το Dancing Queen. Είναι τόσο ωραίο που εγώ θα στο δώσω να το ακούσει το αμάξι. Ναι, να μου το δώσει αυτό στο αμάξι, το θέλω να συνεχίσω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω και στο πάρτι μες στο αμάξι. Ναι. Κοίτα, μπορείτε το και Dancing στο... Το Dancing Queen από το Arrival το 1976 γενικά, το 74 και 76, να τι πως είναι τώρα. Ναι. Βλέπεις το πάνω και το... και πώς είναι κάτω. Παιδιά, λίγο όμως το βίντεο μου, όλο αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο, δηλαδή και πολύ πραγματικά. Θέλω λίγο να χαλαρώσω. Θα στο δώσω σε MP3. Θέλω λίγο να ηρεμήσω. Μη σου πω ότι θέλω και ότι ασπίδες να βάλω, γιατί έχει ξεκουφάθει. Ναι, 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 είναι... Λοιπόν, θέλω όμως να ανέβω και στον πάνω όροφο να βάλω κάτι. Να έρθω κι εγώ, να το βάλουμε όμως κάτι. Να έρθεις. Οκ. Ίσως... Γιώργο, λοιπόν... Να βάλουμε μαζί, δηλαδή. Μαζί, μαζί. Βοήθεια. Λοιπόν, και όταν κατέβουμε, άντα μου, μετά... Αν κατέβουμε, δηλαδή. Αφού δεν τα έχουμε βάλει όλα στη θέση τους, και λίγα δείχνεις. Όταν κατέβουμε, εσύ θα αναλάβεις τη σκυτάλη για να μας πεις, λοιπόν, και δεν θα το χρειαστείς ούτε αυτό. Εσύ θα μας χωρείς, γιατί με αυτό δεν υπάρχει μαγεία. Όχι, για να καταλάβουμε. Πίστεψέ με τώρα σε μένα, που κι αν ξέρω, όχι, δηλαδή. Για να υπάρχει και συνέστημα. Για να υπάρχει αυτό. Ή της κλάμα. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Ότι με αυτό δεν έχει συνέστημα. Χωρίς αυτό σου έχει βγαίνει που... και το συνέστημα. Ακριβώς, συνέστημα. Έτσι λέω κι εγώ. λοιπόν, και όταν κατέβουμε, η Άντα Ηλεούση, μετά από πολύ δυνατό, έτσι, μουσικό θέμα, θα σας πει πόσο δυνατή ή εξίσου δυνατή θα είναι αυτή η εβδομάδα. Μείνετε κοντά μας.
Αν το ελιξίριο της ομορφιάς είναι στη φύση, τότε έχει ένα όνομα. Dizolai. Ολοκληρωμένη σειρά φυσικών ελληνικών καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, χωρίς αλλεργιογόνα και προστίκη parabens. Εξειδίκευσή μας, οι χειροποίητες κεραλιφές με 100% φυσική προέλευση, με λισοκέρι και αγριέλαιο. Θα μας βρείτε στο www.dizolai.gr 210-8812-970. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις update, την δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Συνεχίζω εδώ με Γιώργο Γκόλια, Άντα Λεούση που τώρα αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Γιατί έτσι είναι τα παιδιά μου εδώ. Αφήνει κάτι ο προηγούμενος, το παίρνει η επόμενη. Εμείς εδώ τα μοιραζόμαστε και πάμε με σειρά. Γιατί είμαστε αγαπημένοι και όλα τα πράγματα είναι οικογενειακά. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Πάντα. Αφού λοιπόν σας έτσι ψυχαγωγήσαμε μουσικά, τώρα θα πάμε να σας ενημερώσουμε αστρολογικά. Γιατί αυτή η εβδομάδα, με την Παντσέλινο που είχαμε χτες και με αυτά που ακολουθούν μεθαύριο, οπότε μέσα στη βδομάδα. Και με τον Ερμή που περνάει στους Δήμους. Μπράβο, κάποιες αλλαγούλες θα υπάρχουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι για ποια ζώδια αυτές θα αποβούν θετικές και αν λέμε για κάποια δεν θα είναι τόσο θετικές. Θα είναι όμως γενικότερα μια καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μια καλή εβδομάδα, γιατί εντάξει, ο Ερμής είναι και ένας πλανήτης που είναι στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Και βοηθάει ιδιαίτερα όσο αφορά την επικοινωνία, ευνοεί ιδιαίτερα την επικοινωνία. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν μπαίνει στην ουσία στον πρώτο σπίτι του, στον πρώτο του οίκο του Διδήμου, που είναι δηλαδή και ο κυβερνήτης του. Θεωρείται λοιπόν σπίτι του, βρίσκεται σε κυριαρχία, βοηθάει στο να επικοινωνούμε και να εκφραζόμαστε καλύτερα. Καλό αυτό. Ξεπερνάμε πιο εύκολα εμπόδια που μας κρατάνε πίσω και παράλληλα η ευστροφία και η ταχύτητα θα έχουν την πρώτη θέση. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τους γρήγορους ρυθμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αποκλίνουν την πορεία τους. Ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια του αέρα, οι δίδυμοι, οι ζυγοί και οι υδροχόοι και της φωτιάς, κρύοι, λέοντες και τοξιώτες. Ωραία. Γιατί δεν κοίταξε τον τοξότη? Είναι τοξότη. Το ξέρω. Τοξότης με λέον, με λέοντα οροσκόπου. Όπου, για πες μου λίγο αυτό το συνδυασμό, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος έχει. Φωτιά στη φωτιά. Αυτό και τουκιά μου, φωτιά με φωτιά. Φωτιά με φωτιά, για φωτιά με φωτιά. Για τα γιώτα τη. Η μία ζημιά. Έτσι, μπράβο. Σε θέλω με θες, σε καίω με κες, μια στάση ξανά. Να τον κάνουμε και τον γκιάμο. Ναι, να τον κάνουμε. Α, τον γκιάμο δεν τον έχουμε κάνει. Να κοφαντικά πάρα. Και να σου πω και κάτι για τον γκιάμο. Μπορώ να σου πω και εγώ πάρα πολλά. Γιατί ο Πάνος, εκτός ότι είναι ένας πολύ καλός φίλος και πολύ καλός τραγουδιστής, τον ξέρω από τα Σπάργανα ακόμα. Ποια? Δηλαδή, εννοώ, ρε παιδί μου, από το Χωρίς Νερό Μπορώ, το πρώτο του κομμάτι που το πρώτο παρουσίασα, ξέρω όλη του την. Έχω και να σου πω και κάτι, Γιώργο. Ρε Γιώργο, ωραία, θα κάνουμε σε αυτούς τους καλλιτέχνες θα πρέπει να φέρνω και τα αποσπάσματα των 15 χρόνων από την πρώτη τους, πρώτη εμφάνιση που ακόμα δεν ξέραν ούτε πώς να πούν το δίσκο και να βάζουμε και τέτοια αποσπάσματα, ναι, εντάξει, μέσα σε αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Οπότε έχισε. Θέλω να με ετοιμάσεις. Πάνω Κιάμο, Γιώργο Τσαλίκη, Γιάννη Πλούταρχο, Πέγκι Ζήνα, Ελένη Καρουσάκη, Σαμπρίνα Βαλάντι, Ναταλία Ωραίο, Γιώργο Μαζονάκη, μιλάμε τώρα για τα πολλά, Χριστίνα Τοπάζη, Χρήστο Δάντη, κάτσε να δω. Αύριο μπαίνει ο Ερμός στο Ζήνα. Αύριο μπαίνει ο Ερμός στο Ζήνα. Έχει κλείσει τουλάχιστον για 4-5 μήνες. Λοιπόν, Γιώργο, θέλεις να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα? Ωραία, θα το κάνουμε. Πραγματικά. Ωραία. Ναι, απλά θα πρέπει να μου βρεις τα
Παιδί μου, τα έχω όλα. Έχω δισκοτενιοθήκη εκπομπών από το 1997. άπειρα πράγματα. Σωστό. Α, ξέχασα. Ένα λεπτό. Αντώνη, Γιάννη Βαρδί. Έλα, τώρα θυμάμαι πρόσωπα και καταστάσεις. Αλλά θα σου έρθουν κι άλλα στην πορεία. Μάικλ Τζάκσον. Τη Μαντόνα, μήπως το βρίσκεται. Όχι, δεν είχα. Με έπαιρνε συνέχεια ο μάνατζερ της και βγάλτηνα και βγάλτηνα με το Like a Prayer. Λέω, θα κάνετε κι άλλες προσευχές. Τελικά δεν την έβγαλα. Και τελικά τραγούδησε το Like a Virgin. Ναι, και μετά είδε και από είδε, αλλά Μίλι Βανίλι. Τους Μίλια Βανίλια. Να σου πω, ωραίο συγκρότημα. Ναι, όντως ωραίο συγκρότημα. Ποιο ήταν το κομμάτι τους, παιδιά? Αχ, ένα το... Ναι, ναι. Πώς μ' άρεσε να μιλήσω. Ναι, έχεις λοιπόν, δίκιο. Εμένα εγώ εκείνη την περίοδο είχα μεγάλη τρέλα με το δίσκο. Τον είχα πάρει δώρο στον εαυτό μου και τα ακούω τέρμα. Μίλι Βανίλι και την άλλη, δεν θυμάμαι τώρα πια, τραγουδίστρια. Ναι. Το έχω ακόμα το δίσκο, δηλαδή αυτούς τους δίσκους, ξέρεις, τους βίνει το βινίλιο, που έλεγε το «Έλα, έλα, έλα». Α, το «Έλα, έλα», ναι, ναι, ναι. «Έλα, έλα». Καλά, καλά, μιλάμε ότι εγώ είμαι και 32 χρόνων, δεν είμαι και 50, 80, όπως το λένε. Δηλαδή, 32 χρονών, άμα βγάλεις και υπολογίσεις 5-6 καλοκαίρια μόνο, δηλαδή. Έτσι, αυτό. Γίνεται και 25. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ποιο είναι το «Έλα, έλα»? Για βάλε μου να δω το «Έλα, έλα», ρε παιδί μου. Μια ξανθιά τύπησα, γαλίδα ήταν. Ναι, ρε, «Έλα». Ναι. Δεν το θυμάσαι αυτό το κομμάτι. Πώς το θυμάμαι, ρε. Και Μίλι Βανίλι, αλλά είναι Μίλι Βανίλι και... ήταν πολύ γνωστό, ούτε εσύ το θυμάσαι. Και εσύ κάτω από 30, Ρε παιδί, θα σου πω κάτι. Σε αυτή την εκπομπή δεν μεγαλώνει κανείς ποτέ. Είναι όλα αυτά που φέρνεις εδώ πέρα. Τα... Ναι, γι' αυτό τα άκουψα. Ήταν. Σήμερα είπε πολύ στα τραγούδια, όχι στου τραγούδια. Πώς λέγεται, δεν βλέπω, παιδιά. Δεν βλέπω. Εγώ να ξέρεις γενικότερα, βλέπω μακριά. Στα κοντά έχω πρόβλημα. Πω. Λοιπόν. Α, Franz Gall. Ναι, η Franz Gall, ναι, ναι, μπράβο, αυτή. Ναι, ναι. Και το Μίλι Βανίλι να μου βρείτε, το τραγούδι τους, ένα πολύ... Ναι, ξέρω, θα μας έρθει, περίμενε. Και αφού κάναμε μία μικρή παρένθεση και την κλείσαμε, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα ζώδια. Πώς ξεκινήσαμε από ζώδια της φωτιάς, Ρέμο, ταινιοθήκη, τέτοιο, εντάξει, οκ. Είμαστε μια επικοινωνιακή εκπομπή. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας. Τα κριάρια αυτή τη βδομάδα φάνετε λίγο υπομονετική, συνεργάσιμη αλλά και προσεκτική. Να προχωρήσετε λίγο στην πραγματοποίηση κάποιων σχεδίων σας για να κάνετε την τύχη σας να χαμογελά. Τα χρήματα θα είναι το σημαντικότερο θέμα σας σε αυτή τη βδομάδα σε όλες τις εκφράσεις. Οι Ταύροι. Επαναπροσδιορίστε λίγο τον τρόπο που χειρίζεστε την καριέρα σας, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Ειδικά εάν βλέπετε ότι η τακτική που ακολουθείτε έως τώρα δεν οδηγεί πουθενά. Για να πλησιάσετε κάποια άτομα που σας ενδιαφέρουν, προσπαθήστε να μην είσαστε δογματικοί και πιεστικοί. Δίδυμοι. Οι ευκαιρίες και οι τυκλοποδιές θα είναι ισόποθες. Γι' αυτό πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή πλεύσης, εντελώς παρορμητικά, μετρήστε όλες τις παραμέτρους για να δείτε τι φταίει πραγματικά. Καρκίνοι. Μετριάστε λίγο την υπερβολή και στα έξοδά σας. Γιατί ο άκρατος καταναλωτισμός σας θα σας οδηγήσει στη συσσόρευση εξόδων. Ακόμα αν δεν έχετε ξεμπερδεύσει οριστικά με κάποια χρέη ή κάποιες οφειλές, και καλό θα είναι να δώσετε λίγο σημασία. Τα λιοντάρια. Τεράστιες ευθύνες και υποχρεώσεις κρύβονται στις επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες. Θα σας παρουσιαστούν και θα πρέπει να σταθεροποιήσετε κάποια καινούργια γεγονότα για να τολμήσετε κάποιες αλλαγές. Θα παρουσιαστούν εννοώ επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες. Να διευκρινίσω. Καλό είναι αυτό. Για όλα τα ζώδια δηλαδή, εμείς θα ευχόμαστε αυτό να παρουσιαστούν τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά για το Λέων, γιατί έχω και οροσκόπο, μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι, ευνοείται. Βέβαια. Ευνοείται, λέω και τώρα. Αλλά δεν έχω περάσει τα 30, οπότε δεν με πιάνει. Όχι, εσύ όχι ακόμα, αλλά νομίζω δεν σε 2 μήνες, 3. Εντάξει. Οκ. Η Παρθένη μας. Όσοι. Όσοι είναι Παρθένη ακόμα. Λοιπόν, η Παρθένη δώστε νέα πνοή και έμπνευση, στα δημιουργικά σας σχέδια για να τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας και την αισιοδοξία σας. Αλλά για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα,
αντιμετωπίστε με διπλωματία και χιούμορ καυστικά σχόλια που ίσως να γίνονται σε βάρος σας. Οι ζυγοί. Θα υπάρχουν εντάσεις και παρεξηγήσεις στον εργασιακό σας χώρο και είναι πιθανό να αποφασίσετε να αποχωρήσετε από μια εγκαθιδρυμένη συνεργασία και να κάνετε κάτι δικό σας. Ναι, ναι, ναι. Μην δυσκολεύσετε τη ζωή σας αναλαμβάνοντας οικονομικά ρίσκα που δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσουν. Σκορπιοί. Επιβάλλετε ιδιαίτερη προσοχή στους εκνευρισμούς σας, αλλά και σε βιασύνη, σε αποφάσεις και ενέργειες που απαιτούν να είσαστε συνετοί και πειθαρχημένοι. Καθώς και να επιδιώξετε την ελάχιστη κατανάλωση στην υπερβολή, δεν θα είναι ό,τι καλύτερο. Τοξότες. Έλα. Έλα. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά για τις γνώσεις σας και είναι σίγουρο ότι δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Αφού η μέρα δεν φέρνει μόνο κούραση και απαγορεύσεις, αλλά και καταξίωση εάν το επιθυμήσετε. Έλα. Εγώ, κύριε. Έλα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Αυτά είναι μεγάλα παγούδια. Ναι, για πες. Απαιτητική, κουραστική και μερικές φορές εξαντλητική θα είναι λίγο η σημερινή εβδομάδα σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς και πιθανώς φιδωλώς τα αποτελέσματα. Αλλά δεν πρόκειται να νιώσετε ότι δουλεύετε χωρίς λόγο. Γι' αυτό προσπαθήστε λίγο περισσότερο σε πράγματα που θέλετε να κάνετε καινούργια. Υδροχόοι. Θέστε ως στόχο να διατηρήσετε σε καλή φυσική κατάσταση τον οργανισμό σας, έτσι ώστε να αντέξετε την πίεση του μήνα. Αποφεύγοντας σημαντικές συμφωνίες και δεσμεύσεις ή δυσάρεστες σκέψεις, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας βοηθήσουν να δείτε με σιγουριά την πραγματικότητα. Τα ψάρια. Μην μπλέξετε τα ερωτικά με τα επαγγελματικά σας, γιατί αν περνάτε δυσκολίες στη σχέση σας, οφείλονται καθαρά στην αναποφασιστικότητά σας, αλλά και στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας σας. Βέβαια. Μην συμμετέχετε σε συζητήσεις που γίνονται και αφορούν άτομα που δεν είναι παρόντα, γιατί σίγουρα θα εμπλακείτε σε παρεξηγήσεις και σε πράγματα που δεν θα πρέπει να ασχοληθείτε. Μάλιστα. Είδες λοιπόν τι κάνουν και με τα ψάρια. Τα είδα, δεν τα βλέπω. Να πω να μην τα βλέπω. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί είπαμε είμαστε μια interactive εκπομπή και ναι, πολύ αλτρουιστική κτλ. Αλτρουιστική. Άκου, βρήκα το τραγούδι. Δεν θέλω να μου το βάλετε από πάνω, παιδιά, από την μουσκοθήκη. Μουσκοθήκη. Μουσικοθήκη. Λοιπόν, ακούστε το. Και να το γνωρίσετε τώρα. Άκου, το τραγούδι, να σας το βάλω από εδώ τώρα. Και αυτό. Ποιο είναι? Περίμενε. Ναι, ναι, το αρχίζω και το πιάνω, αλλά δεν... Άκου, θα τα ακούσεις. Μα θα μιλήσει ποτέ? Εγώ με τα λόγια το πιάνω. Baby, na na na. Ναι, όχι, λίγο πριν. Baby. Άκου. Άκου. Και τώρα θα το πει. Κάνε την ερώτηση. I'm in love with you. I'm in love. Άκου. It's true. Girl, you know it's true. It's true. Ooh, I love you. Μπράβο, ναι, ναι. Αυτό ήταν το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Που και εκείνη την εποχή, ξέρεις, με τα πάρτι, με τα κοριτσάκια που αφιερώναμε και Μίλι Βανίλη και Girl, you know it's true και τα λοιπά. Τι κομμάτια, ρε παιδιά. Όμως αυτή είναι μια αλυσμόνητη εποχή. Ακόμα και εμείς δηλαδή που ήμασταν τώρα νήπιο, ήταν αλυσμόνητο όλο αυτό το πράγμα, γιατί εγώ μιλάω πάρα πολύ καλά αγγλικά και στον Ήπιο. Πρώτα μίλησα αγγλικά, μετά περσικά και μετά ελληνικά μιλάω τώρα. Okay. Πολύ καλά. Για λοιπόν, πες μας κανένα περσικό. σου διαφεύγει. Λοιπόν, όχι με Google Translate. Όχι, με κανονικό. Κουμουνίζια. Λοιπόν, ακούστε. Φεύγουμε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, πού δηλαδή πάμε. Εννοώ που πάμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και μετά σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με πάρα πολλές χιουμοριστικές στιγμές, ξέρεις, που άλλοι
πονάνε, άλλοι χτυπάνε, άλλοι πέφτουν, άλλοι τρομάζουν, αλλά εμείς γελάμε. Oh. Έτσι, για να κλείσουμε λίγο χιουμοριστικά αυτή την εκπομπή. Μια και η εβδομάδα ξεκινάει τόσο ωραία και εμείς είμαστε τόσο χαρούμενοι, γιατί να μην δώσουμε χαρά στον κόσμο. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Γκόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντα Λεούση. Την επόμενη εβδομάδα κοντά μου. Δεν θα είστε μαζί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εσύ θα είσαι στη θέση σου και εσύ στη δική σου. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγω. Α, και αύριο θέμα και πάλι δεν φεύγω δηλαδή. Πάω σε ένα break και επανέρχομαι με το τελευταίο θέμα. Αλλά αυτή η εκπομπή δεν τελειώνει ποτέ. Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση By Γεωργόπουλος.